Μένου αερίου. Μπορεί να δώσει λύση σε αυτή η λύση. Εννοείται, για να διευκρινίσουμε την ενδιάμεση λύση μέχρι την έλευση του δικού μας φυσικού αερίου. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, έγινε ένας διαγωνισμός. Οι δύο προτάσεις που υποβληθήκαν ήταν με βάση το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τελικά οι προσφορές μάλλον δεν φαίνεται να οδηγούν πουθενά. Αναμένω να δούμε τι θα πει η Γενική Ελέκτρια. Δεν αναμένω να πει τίποτα διαφορετικό η Γενική Ελέκτρια από τις αξιολογήσεις που κάναν οι τεχνοκράτες της ΑΕΚ και της ΔΕΦΑ, να πω. Εντάξει, ας το δούμε στην πράξη και να το κρίνουμε. Ναι. Μπορούμε να το δούμε, αλλά σας λέω ότι έχω κάνει και κάποιους δικούς μου υπολογισμούς ανεξάρτητα και μπορώ να σας πω ότι... Ότι είναι ορθή, μάλλον οι υπολογισμοί που κάνει η ΑΕΚ. Είναι ορθή, μάλιστα. Ναι, έτσι φαίνεται. Ας δούμε αν συμφωνεί και η Γενική Ελέκτρια. Άρα θεωρείτε ότι το συμπιεσμένο αέριο μπορεί να δει ως λύσεις, ως ενδιάμεση Κοιτάξτε, προσπάθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν θα πρέπει να πούμε βγήκαμε σε ένα διαγωνισμό, δεν βρήκαμε τιμές, θα περιμένουμε το δικό μας. Γιατί πάντα υπάρχουν αβεβαιότητες και δεν πρέπει να ζούμε με τις αβεβαιότητες. Αβεβαιότητες ως προς το πότε θα είναι διαθέσιμο το δικό μας. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η εξεύρεση της ενδιάμεσης λύσης. Τώρα υπάρχουν, όπως ακούστηκε, διάφορες προτάσεις. Η μία είναι του συμπιεσμένου φυσικού αερίου στην οποία αναφέρεστε και υπήρχε και μια άλλη πρόταση που αναφέρθηκε από την Νόπολ για να επισπεύσει την έλευση του δικού μας. Ναι. Θα πρέπει να μελετηθούν οι προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει ξανά διαγωνισμός, ίσως. Το συμπιεσμένο από την εμπειρία σας έρχεται σε πιο φθηνή τιμή. Το συμπιεσμένο είναι καλή λύση για μικρές αποστάσεις, για να μεταφέρεις το φυσικό αέριο σε μικρές αποστάσεις. Εμείς σίγουρα αν θα το πάρουμε, από πού θα το πάρουμε. Και θα είναι πιο φτηνό. Αν το πάρουμε, από πού θα το πάρουμε. Από το Ισραήλ, δεν υπάρχει άλλη. Άρα είναι κοντινή απόσταση. Είναι σχετικά κοντινή απόσταση. Το θέμα με το να πω ότι... Η αλήθεια είναι ότι με το συμπιεσμένο, για να διευκρινίσω, με το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το CNG, ενώ έχουν δοθεί όλες οι άδειες για να κατασκευαστούν τέτοια πλοία από το 2006, να πω, δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη τέτοιο πλοίο. Για πώς θα το φέρουμε. Θα κατασκευαστεί η εταιρεία που κάνει την πρόταση. Ναι, αλλά αν περιμένουμε να κατασκευαστεί εταιρεία... και το πλοίο, θα μείνουμε εδώ, ναι. Ναι, δεν σημαίνει ότι αν υπογραφεί το συμβόλαιο, η εταιρεία λέει ότι την άλλη μέρα θα έχει εδώ το φυσικό αέριο. Θα υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο, ίσως 2 χρόνια, πόσο θα θέλουν, να κατασκευάσουν αυτά τα πλοία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει αυτή λίγο έτσι αβεβαιότητα, ότι θα είναι η πρώτη φορά. Κάπου αναφέρθηκε ότι υπήρχε μια τέτοια περίπτωση στην Ινδονησία, αλλά δεν ξέρω τις τελευταίες εξελίξεις, δεν κατάφερα να τις βρω. Είναι δοκιμασμένη λύση αυτή με το συμπιεσμένο αέριο? Είναι δοκιμασμένη για μεταφορά στη στεριά, να πούμε, μεταφέρεται στη στεριά. Με πλοία δεν υπάρχει τέτοιο πλοίο ακόμη στον κόσμο. Άρα μπαίνουμε και στο ρίσκο να μπούμε στη διαδικασία προς το τέλος να μην μπορεί να δουλέψει. Με τα πλοία που δεν έχουν καν ετοιμαστεί. Δεν νομίζω να μην δουλέψει, γιατί έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους. Πήρε τις άδειες για να κατασκευαστεί τέτοια τεχνολογία. Οι άδειες υπάρχουν, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι κάπως θα πρέπει, νομίζω, στην περίπτωση τη δική μας. Είναι λίγο μεγαλύτερη εικόνα από την άποψη ότι αν δοκιμάσεις έστω και για πρώτη φορά αυτήν την τεχνολογία, μπορεί στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσεις και για κάποιες εξαγωγές στις κοντινές περιοχές. Για παράδειγμα, δικές μας εξαγωγές, ναι. Ναι, για παράδειγμα, προμήθεια προς το Λίβανο, προμήθεια προς τα ελληνικά νησιά, προμήθεια ακόμα και στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος εκεί πέρα που ήταν εξαγωγέας, τώρα ψάχνει ποσότητες φυσικού αερίου στις κοντινές αποστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς αυτές τις περιπτώσεις. Άρα είναι θέμα να γίνουν καλές συμφωνίες με εγγυήσεις από την εταιρεία. Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν κάτω εγγυήσεις ότι θα έρθει στο συγκεκριμένο χρόνο. Να δούμε τι άλλο πρέπει να γίνει. Ίσως θα πρέπει να... Μάλλον θα υπάρχουν και
υγρά καύσιμα, στην περίπτωση που συμβεί κάτι, να χρησιμοποιηθούν, θα αποθηκευμένα δηλαδή υγρά καύσιμα. Και σε τελευταία ανάλυση, είναι η οποιαδήποτε προσφορά γίνει, θα πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα, να σου δίνει πόσα θα είναι το φυσικό αέριο στη φλάντζα της ΑΕΚ. Και αν συμφέρει, να μην περιλαμβάνει ότι πρέπει το κράτος να κάνει έργα κλπ. Να είναι καθαρή η τιμή, αυτή η τιμή, με αυτήν την τιμή θα τα κάνω όλα και να δηλαδή, το παραδώσω. Δηλαδή έρχεται, μπαίνει και πάει στον καταναλωτή, μάλιστα. Έρχεται, θα πηγαίνει στην ΑΕΚ για να παράγει τον ηλεκτρισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Να πω επίσης, ναι, θέλω να διευκρινίσω επίσης ότι τα θέματα της παραγωγής ηλεκτρισμού για μένα θα πρέπει να κινηθούν σε δύο άξονες. Η μία είναι αυτή η συνέχιση της εξέβρεσης της ενδιάμεσης λύσης. Ο άλλος άξονας είναι η όθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτή η όθηση θα πρέπει να γίνει τώρα, πριν έρθει φτηνό φυσικό αέριο στην Κύπρο. Διότι αν έρθει φτηνό φυσικό αέριο μετά από 5 χρόνια, όταν θα έχουμε τα δικά μας, το 2020, συγγνώμη, διευκρινίζω, τότε δεν θα είναι εύκολο να γίνουν αυτές οι αναπτύξεις. Τώρα υπάρχει αυτό το παράθυρο να γίνουν και αυτές οι αναπτύξεις και παράλληλα έχουμε το φυσικό αέριο, θα το έχουμε, μπορούμε να το εξάγουμε και από την άλλη να εκμεταλλευόμαστε και τον ήλιο για να παράγουμε ενέργεια. Άρα πρέπει να κινηθούν σε δύο άξονες. Υπάρχουν περιορισμοί με το πόσο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να δεχτεί το δίκτυο της ΑΕΚ. Θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και αν είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το μέγιστο των πηγών που μπορεί να δεχτεί το δίκτυο της ΑΕΚ σε αυτόν τον χρονικό διάστημα πριν την έλευση του δικού μας φυσικού αερίου. Οι δύο άξονες που θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Ξεκάθαρο. Σβήνει από ό,τι φαίνεται η φλόγα στο 12. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τι γίνεται αμέσως μετά, κύριε Παπαναστασίου? Σβήνει η φλόγα σημαίνει τελειώσαν οι δοκιμές που γίνανε κάτω στη γεώτρηση. Θα φύγει η πλατφόρμα να πάει στο Ισραήλ, εκεί πέρα που έχει συμβόλαιο να κάνει άλλη γεώτρηση. Τα αποτελέσματα από αυτές τις δοκιμές θα γίνει επεξεργασία αυτών των αποτελεσμάτων με λεπτομέρεια για να δώσει πληροφορίες για τις πιέσεις των κοιτασμάτων, το μέγεθος, την ποιότητα, πόσα μπορεί να παράξει μια γεώτρηση, αν τα διάφορα τμήματα του ταμιευτήρα συγκοινωνούν μεταξύ τους, είναι πολύ βασικό αυτό. Και ανάλογα, αν τα αποτελέσματα μας δίνουν βεβαιότητα 90% ότι τα κοιτάσματα είναι πάνω από ένα μέγεθος 5 ή 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια για παράδειγμα, τότε τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν. Αν και αυτά τα αποτελέσματα δεν δίνουν αυτή τη βεβαιότητα του 90%, θα πρέπει να γίνει και άλλη επιβεβαιωτική γεώτρηση. Μάλιστα. Είναι αυτό που θα δούμε σύντομα. Θα το ξέρουμε. Ναι. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αυτό θα είναι γνωστό. Μάλιστα. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο κόσμος ψάχνει τα θέματα ενέργειας και θέλει, δηλαδή, επιλέγοντας επαγγέλματα του μέλλοντος μέσα από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι φαίνεται και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένα προγράμματα στην μηχανική πετρελαίων. Σωστά. Ναι, ξεκινήσαμε τώρα το Σεπτέμβριο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη μηχανική των πετρελαίων. Πολύ καλό πρόγραμμα, προσφέρεται στην Αγγλική. Έχουμε καθηγητές που θα έρχονται από το εξωτερικό με μεγάλη πείρα στη βιομηχανία πετρελαίων, έχουν εργαστεί πολλά χρόνια. Οπότε το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε τώρα 26 φοιτητές, υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός και πάει καλά το πρόγραμμα. Άρα, ξεκινούμε με ενθουσιασμό. Αν είναι να βρούμε όλους αυτούς που θα βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και να είμαστε έτοιμοι είτε με την ενδιάμεση λύση ή και μετά με τα δικά μας φυσικά αέρια και όλα αυτά που θα προκύψουν. Ναι, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα θα προχωρήσουν και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Λοιπόν, θα